Πάμε στον κύριο Αναγνωστόπουλο. Κύριε Γραμματέα, καλημέρα σας. Καλή σας ημέρα και πάλι. Καλημέρα. Καλημέρα λοιπόν, και σε όλους τους τηλεθεατές. Είναι το σύστημα καθόλου έτοιμο για το Power Pass, το Fuel Pass αρχικά? Θα είναι έτοιμο σύμφωνα με τις ανακοινώσεις που θα υπάρξουν. Θα είναι όλα έτοιμα όπως κάθε φορά. Από πλευράς Υπουργείου Ψυχικής Διακυβέρνησης, νομίζω ότι έχουμε τις κατάλληλες πλατφόρμες έτοιμες στην κατάλληλη ώρα. Έχει... Στη συνεργασία με όλα τα συναρμόδια υπουργεία. Ναι, προφανώς. Ναι. Έχουν παρατηρηθεί δυσλειτουργίες στο Fuel Pass? Στο Fuel Pass ή στο Power Pass? Στο Fuel Pass στο παρελθόν. Ναι. Όχι, δεν παρατηρήθηκαν δυσλειτουργίες. Ό,τι προσαρμογές χρειάστηκε να υπάρξουν, υπήρξαν πολύ γρήγορα. Νομίζω ότι ήταν μια πολύ αποτελεσματική διαδικασία, γιατί ο κόσμος δεν ταλαιπωρήθηκε καθόλου. Ό,τι χρειάστηκε να πάρει αυτόματα, το φροντίσαμε να το πάρει. Δηλαδή, αν είναι αυτοκίνητο, θα θυμάστε στο Fuel Pass, έχει πληρώσει τα κυκλοφορίες, αν είναι κινητοποιημένο, αν ανήκει ένας τραπεζικός λογαριασμός στον κάθε πολίτη. Όλα αυτά που στο παρελθόν θα πρέπει να συνυποβάλει κανείς ένα πάκο από χαρτιά. Αυτόματα τα τραβάνε. Γίνεται τα αυτόματα. Πληροφορία, ναι. Και ο πολίτης δεν ταλαιπωρείται καθόλου. Τώρα, ας πούμε, σήμερα θα αλλάξετε για το Fuel Pass, θα αλλάξετε απλώς τα χρήματα. Δηλαδή θα πάει στα 60 ευρώ, σωστά? Αφήστε να γίνουν ανακοινώσεις και μετά θα δούμε γι' αυτό. Πάντως, η διαλογική ακολουθεί και στο Power Pass, όπως ξέρετε. Για να δούμε στο Power Pass. Καταρχήν, πόσος κόσμος έχει κάνει την αίτηση και αν η διαδικασία είναι τόσο εύκολη? Η διαδικασία πραγματικά είναι τόσο εύκολη. Αυτό που έχουμε κάνει ως πλατφόρμα σε κάθε περίπτωση είναι να δηλώνει ο πολίτης τα στοιχεία τα οποία αυτός χρειάζεται μόνο να δώσει, όπως το email του, τον τραπεζικό λογαριασμό. Και το τηλέφωνο. Θέλουν να μπουν τα χρήματα, το κινητό τηλέφωνο. Αυτά προφανώς πρέπει να τα βάλει ο ίδιος ο πολίτης. Και επίσης ο πολίτης επιλέγει την οικία, την κύρια οικία, για την οποία θα ήθελε να κάνει την αίτηση για να πάρει την οικονομική ενίσχυση. Ναι. Η οποία είναι το μέτρο που έχει εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός, όπως γνωρίζουμε όλοι, για τους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος. Στην προκειμένη περίπτωση, όλα τα υπόλοιπα στοιχεία που έχουν να κάνουν με τον ίδιο το λογαριασμό, δηλαδή ποια είναι η κατανάλωση, ποιος οι μετρητές, τι τιμές έχουν κτλ. Όλα αυτά με τη συνένεση του πολίτη πάλι τα δηλούμε αυτόματα για να μην ταλαιπωρείτε. Mm-hmm. Μέχρι σήμερα το πρωί έχουμε 450.000 αιτήσεις. Ανοίξαμε χθες το βράδυ το 3 και το 4 ως ψηφίο για να υποβάλλονται οι σχετικές αιτήσεις. Και με αυτόν τον τρόπο φαίνεται ότι πηγαίνουμε πολύ γρήγορα την όλη διαδικασία, έτσι ώστε τέλος Ιουνίου να έχουν υποβληθεί όλες οι αιτήσεις από τους πολίτες, ναι, για να μπορέσει εν συνεχεία να γίνει η επεξεργασία και να γίνει εν συνεχεία πολύ γρήγορα και η πίστοση των χρημάτων στους λογαριασμούς των δικαιούχων. Πότε είναι αναμένεται αυτή η πίστοση, κύριε Γραμματέα? Στο πρώτο δεκαπενθήμερο του Ιουλίου. Είναι μια ιδιαίτερη διαδικασία που πρώτη φορά γίνεται. Πρέπει να συγκεντρωθούν όλα τα στοιχεία. Είμαστε στην πρώτη φάση τώρα. Να κλείσει αυτή η διαδικασία και μετά να γίνει επεξεργασία και η πίστοση των χρημάτων. Και μια παρένθεση: ναι, μπορεί κάποιος να υποβάλει και αίτηση όχι μόνο για την κύρια κατοικία, αλλά επίσης για το παιδί το οποίο σπουδάζει σε πόλη της Ελλάδας στο εξωτερικό και το οποίο έχει δηλωθεί βεβαίως ως εξαρτώμενο μέλος. Αντίστοιχα, να πάρει την επιδότηση, την οικονομική ενίσχυση και για αυτό το λογαριασμό. Κύριε... Μέχρι τρία σπίτια, ναι, στην Ελλάδα. Αν είσαι ενοικιαστής. Και το έχει δηλώσει τάξη, ναι, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Ο μετρητής αυτός δεν έχει σημασία τι γράφει το λογαριασμό, γιατί ο λογαριασμό μπορεί να γράφει το όνομα του ιδιοκτήτη. Αν έχει δηλώσει στο TaxNet το συγκεκριμένο λογαριασμό ότι είναι αυτό που μένει εσύ, το συγκεκριμένο μετρητή, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Μες. Αλλά και ακόμα και να μην έχει συμβεί κάτι τέτοιο, ο καθένα, στην περίπτωση που έχει μετακομίσει στη διάρκεια του Δεκεμβρίου έως τον Μάιο από ένα σπίτι σε κάποιο άλλο, μπορεί να μπει μέσα σε μια ειδική, ας πούμε, υποπλατφόρμα της ΑΑΔΕ, ναι, όπου δηλώνει κανείς για κάθε μήνα που μένει. Δώσαμε και αυτή τη δυνατότητα. Και τώρα ανοίγουν εσείς... να δηλώνει κανείς, ναι, που έχει σε ποια κατοικία έχει εσείς... μείνει και μετρητής στον αντιστοιχείο. Τρέχετε και το θέμα της αλλαγής των ηλεκτρικών συσκευών. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα τρέξει και αυτή η διαδικασία θα είναι εξαιρετικά απλή. Από πότε, κύριε Αναγνωστόπουλε, από πότε ανοίγει αυτό? Αφήστε γι' αυτό να το πούμε κάποια άλλη φορά. Θα είναι μέχρι 5 Ιουλίου, νομίζω, η προθεσμία για να υποβάλλονται οι αιτήσεις. Μάλιστα. Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Γραμματέα. Κυρία Ζάκα, ευχαριστούμε πολύ. Θα πρέπει να είχα μία κάμερα. Μία κάμερα. Ναι, τώρα που θα αρχίσει η κάρτα πάλι, να δείτε τι παιχνίδι γίνεται. Τι? Παράπονα από όλα τα μαγαζιά, από όλους τους καταναλωτές, τους παιδεύεται με αυτή την κάρτα. Πάρα πολλοί παιδεύονται, όχι μόνο ηλικιωμένοι και οι νέοι. Και εμείς τα ακούμε. Κάθεται ο καθένας με την κάρτα του 1/4 με 20 λεπτά και παιδεύεται να την κατεβάσει. Θα μπορούσε να γίνει πολύ πιο απλή. Μα συγγνώμη, την κάρτα πρέπει να την έχει κατεβασμένη από την αρχή. Ναι, αλλά παιδεύονται. Δεν μπορούν να το ρυθμίσουν. Εκεί μην το συζητάτε. Από πριν δεν πρέπει να την έχει κατεβάσει. Ορίστε, κύριε Παπαδάκη. Παράπονα. Ναι, παράπονα, ναι, από όλη την Ελλάδα, όχι ένα κομμάτι, δηλαδή να πω τα σύνορα ή κάποιο χωριό, από όλη την Ελλάδα και εμείς μέσα παιδευόμαστε υπάλληλοι για να βοηθήσουμε τους καταναλωτές. Η κάρτα αυτή έπρεπε να ήταν πιο εύκολη και εγώ να σας πω, τους προτείνω, άμα να τα πάτε, πάτε τα στην τράπεζα,
Δεν χρειάζεται τα 5 ευρώ να τελειώνετε. Με τη διαφορά ότι αν μπουν στην τράπεζα, δεν είναι υποχρεωμένοι να πάρουν καύσιμα. Μπορεί να πάνε ναι. σούπερ μάρκετ. Κύριε Αναγνωστόπουλε. Ωραία, να απαντήσω για αυτό που λέει η κυρία ναι. Ζάγκα. Καταρχήν, ήθελα να το πω και νωρίτερα ότι αυτή η ώρα είναι ώρα ευθύνης για όλους μας σε ό,τι αφορά τα θέματα της υψηλής τιμής των καυσίμων, για να κάνουμε καθένα το δικό του το μερίδιο από την πλευρά του μπορούμε καλύτερο. Ειδικά όμως για το θέμα που έχει να κάνει με το fuel pass, ο πολίτης έχει τη δυνατότητα ή να βάλει τα χρήματα σε τραπεζικό λογαριασμό, όπως γνωρίζουμε, όπως είπε και η κυρία Ζάγκα προφανώς, είτε να πάρει αυτή την ψηφιακή κάρτα. Θέλω να σας πω ότι η διαδικασία αυτή είναι να έχει κανείς μια οποιαδήποτε επιστωτική κάρτα η οποία μπαίνει στο κινητό τηλέφωνο. Μάλιστα. Όλοι μας έχουμε επιστωτική κάρτα την οποία μπορούμε να βάλουμε εδώ. Και η διαφορά είναι ότι κανείς, αν έχει βάλει την κάρτα εδώ, αν έχει το smartphone βεβαίως, ναι. μπορεί να πάει να βάλει το κινητό τηλέφωνο πάνω στο POS, να κάνει να πληρώσει όπως όλες τις χώρες της Ευρώπης, σε όλες τις προηγμένες χώρες τεχνολογικά και να πάμε μπροστά και τεχνολογικά τις ψηφιακές πληρωμές στη χώρα μας. Δεν είναι ότι θέλουμε να το κάνουμε αυτό το πράγμα. Ναι. Για λόγους τεχνολογικούς. Είναι ότι εξυπηρετούν τον πολίτη. Καλημέρα, κύριε Αναγνωστόπουλε, κυρία Ζάγκα. Παλαιτήρια. Χρειάζεται έξυπνο τηλέφωνο και θα πω η πράξη από τα λόγια απέχει. Ευχαριστώ πάρα πολύ.